γιατί έχει ξεκίνησε να κάνει μαθήματα windsurf η Μαρία με τον πρωταθλητή μας στο windsurf, τον Γιώργο Καραγιώργο. Καλή του Μπανάρα είναι αυτή. Εξαιρετικά όμορφη, αλλά και πολύ πολύ είναι δημιουργική. Είναι πιο μικρή από τη Δήμητρα ή πιο μεγάλη. Είναι συνομιλίκες δεν είναι. Είναι πιο μικρή. Είναι δίδυμες. Είναι λίγο μικρότερη. Μικρότερη. Νομίζω ότι θα έχουν πολύ. Στέφανε, φοράς κολλητά. Κάναμε μαζί windsurf. Ρε παιδί μου, ξέρεις τι. Μας συνδέει. Στέφανε, τι φοράς. Μας συνδέει ο ίδιος προπονητής. Εγώ από τον Γιώργο έμαθα windsurf πριν 4 χρόνια. Η Μαρία μαθαίνει τώρα. Λοιπόν, και φοράει σας μαγιό έχω. Από την Edge Collection. Μαρία Ματσούκα. Δυστυχώς δεν μπορώ να πάρω γιατί δεν χωράει ούτε. Όχι, κάνεις λάθος. Χωράει και μια χαρά χωράει. Θα μας τα δείξει κιόλας. Θα μας το εξηγήσει κιόλας για αυτό που είπες. Είναι πολύ σεξι τα μαγιό. Και μας λέει ότι είναι μαγιό για την Ελληνίδα. Αλλά μας λέει και πάρα πολλά για, για τον έγαμο βίο. Είναι 2 χρόνια παντρεμένη. Παντρεύτηκε πριν 2 χρόνια. Ναι, ένα κούκλο. Και για τη Δήμητρα έχει δεχτεί προτάσεις γάμου. Η Δήμητρα. Νέα κολεξιόν με μαγιό. Είναι Μαρία Ματσούκα, έτσι, όχι Δήμητρα Μαρία Ματσούκα. Όχι, είναι Μαρία Ματσούκα, ξεκάθαρα. Θέλω να το πω αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Δεν πήρα τα μαγιό να βάλω απλά τη ταμπέλα μου πάνω και να πω «Α, είναι δικά μου». Είναι δικά μου, αλλά τα έχω κάνει. Έχω βρει το λάστιχο, έχω βρει το ύφασμα, έχω βρει τη φόδρα, έχω βρει τα πάντα μόνη μου. Και τα έχει σχεδιάσει. Και τα έχω σχεδιάσει. Και τα έχω προμοτάρει. Τα έχω κάνει. Σου πάνε όλα. Και πολύ. Έχω γίνει μπέγκο, τα κάνω όλα. Ο γάμο σκοτώνει τον έρωτα. 2 χρόνια παντρεμένη. Ο γάμο. Σε κάποια πράγματα δεν σκοτώνει ακριβώς τον έρωτα, απλά γίνονται πιο καθημερινότητα. Φυσικά και βοηθάει πάρα πολύ το σεξ. Δηλαδή, άμα το χάσεις αυτό, σιγά σιγά η σχέση γίνεται αδελφική και φιλική. Mm-hmm. Και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να επιδιώκουν και οι δύο στο γάμο. Και αν του φεύγει του άντρα, να το φέρνει η γυναίκα και το αντίστροφο. Γιατί μπορεί η καθημερινότητα λίγο να το κάνει αυτό. Κάνεις δουλειά στο σπίτι. Πάρα πολλές. Τα κάνω όλα. Τις παντόφλες τις πας στο Θέμη ή δεν φτάνουν μέχρι εκεί. Όχι, δόξα τω Θεώ, αυτό δεν το κάνω. Πά και τις βάζει μόνες του. Μόνος του δηλαδή, οκ. Okay. Με την Δήμητρα, που εσύ δεν τη λες Δήμητρα. Εγώ τη λέω Μίτσι. Με τη Μίτσι. Έχετε πολλά κοινά. Έχετε νομίζω και κάποιες μεγάλες διαφορές παρότι το DNA. Δηλαδή εκείνη είναι εναντίον του γάμου. Κοίτα, δεν είναι εναντίον, δεν είναι φανατική εργένισσα. Εντάξει, άμα κάτσει και το θέλει πολύ και τα λοιπά, έχει απορρίψει πολλές προτάσεις γάμου η αδερφή μου. Είσαι πιο παραδοσιακή. Εγώ είμαι πιο παραδοσιακή. Εγώ στάθηκα και πολύ τυχερή με το Θέμη που τον ναι. βρήκα στη ζωή μου. Και να σου πω την αλήθεια, μέχρι πριν παντρευτώ, δεν είχα συγκατοικήσει ποτέ. Δεν είχα ζήσει ποτέ με κάποιον. Παράτολμα ακούγεται. Ναι, και μετά το γάμο μάζεψα τα πραγματάκια μου και πήγα στο Θέμη. Θέλω τώρα να μου δείξεις το αγαπημένο μαγιό της Δήμητρας και το αγαπημένο δικό σου μαγιό από τη συλλογή. Το αγαπημένο μου είναι αυτό. Ναι. Αυτό είναι το Ταϊτή. Μιχάλη, φαίνεται. Ωραία. Και αυτό είναι της αδελφής μου. Το αγαπημένο της Δήμητρας. Ναι, το οποίο είναι το Barbados. Tie-dye blue, έτσι λέγεται. Barbados. Tie blue. Τι μαθαίνω, αχ, τέλειο. Και αυτό είναι το κάτω, το οποίο είναι καταπληκτικό. Face Asa, πείτε μου τι σας αρέσει, κορίτσια. Εντάξει, πεθαίνω με το Face Asa. Φαντάζει να έλεγες. Εγώ θα φορέσω μόνο το κάτω. Τι εννοεί. Τι έχετε πάθει. Τι έχετε πάθει. Δεν μπορώ να είμαι private. Να είμαι με το μόνο το κάτω. Private. Με την παρέα σου. Ναι. Έχουμε σχέση και δεν όχι, ρε, τώρα θες δηλώσεις εσύ. Απλά σου λέω γενικά. Λοιπόν, περιμένετε λίγο. Πολύ γλυκιά. Η πολύ, Μαρία. Πολύ γλυκιά, είναι Μαρία, πολύ ωραία. Κυρία η Μαρία και σκέφτεται τόσα χρόνια αυτή την κοπέλα την κυνηγάει η αδελφή της Ματσούκα. Τι εννοεί. Ρε παιδί μου, ναι, παιδί δηλαδή μου, και αυτό το πράγμα εντάξει. Συνέχεια αδερφή της Ματσούκας, αδερφή της Ματσούκας, αδερφή της Ματσούκας. Και η Μαρία η αδερφή. Ναι, αλλά τώρα την νιώθει, ναι, και αυτή είναι τραγουδίστρια. Και κοίτα, είσαι παντρεύτηκε, θα μπορούσε να επαναπαυτεί και ίσα ίσα θέλει να είναι δημιουργική, να δουλέψει, έκανε κάτι το οποίο προφανώς το γνωρίζει. Έχει κάνει και σκηνοθεσία, έχει κάνει κάποια στιγμή και αδερφή. Άφησε το τραγούδι από το 12, έγινε βοηθό σκηνοθέτη, δούλεψε σε πολλά τα αδέρφια, ένα είναι ο σούπερσταρ, αδερφές Βύση, αδερφές Γκαρμπί, Σολάνς Μπιγιονσέ, πάντα μία είναι αυτή που ξεχωρίζει πιο πολύ. Ναι, αλλά τώρα νιώθει ωραία γιατί κάνει κάτι δικό. Για μένα έχει να κάνει ο άντρας που είναι δίπλος. Δηλαδή, αυτό που είπε ήταν τύχη που γνώρισα. Πώς το λένε τον σύζυγο, το Θέμη. Παναγιά μου, Παναγιά μου, μακριά. Ταυτίστηκες και εσύ. Ναι, γιατί μπορεί να κάνει ένας σωστός σύντροφος, μπορεί να κάνει τη γυναίκα να πατάει γερά στα πόδια της. Mm. Όχι, δεν αυτοπροσδιοριζόμαστε προς Θεού από τον σύντροφό μας. Αλλά μπορεί να βοηθήσει την σύντροφο να αισθανθεί καλά και να εξελιχθεί. Ειδικά με το ίδιο σεξ, και αντίθετα. Γυναίκα, το ίδιο και συμβαίνει και αντίθετα. Η γυναίκα να βοηθήσει τον άντρα. Σου απαγορεύω. Σου απαγορεύω, τώρα το βλέπω ο τίτλος στον κόσμο. Η θέσκο να απαγορεύω. Σου απαγορεύω να ξανακάνεις. Ναι. Πρώτα απ' όλα. Πες.
το να φοράς κολάν και κολλητό μπλουζάκι ναι. και να, αντί να βλέπουμε τη ματσούκα που έχει αυτό το σώμα παιδάκι που έχει, μου είναι ναι, ήδη... να κάνεις σε διπλό πλάνο και μου έβαλες το κολάν και το κόκκινο το παιδί μου, κολλητό είναι ειδικό της και να κάνεις το μικρόφωνο, πηγαίνεις παντόφλο στον άντρα σου, ναι. σου το απαγορεύω. Γιατί όμως, γιατί ο Παρτσόλης ο αγαπημένος μας που 6 ώρα το πρωί έκανε το μοντάζ, είπε πριν από αυτήν την ερώτηση ήταν ότι μαγειρεύεις καλά, φοράς ποδιά, κάνεις αυτό και εκεί ήταν συνειρμικά, κατάλαβε. Σε νοιάζεσαι αν λερώνει τα ρούχα της όταν μαγειρεύει, αν φοράει ποδιά. Γιατί εσύ μου το απαγορεύεις, δηλαδή... τις μαρές άρεσε, γιατί έτσι μάθαμε ότι ο Θέμης είναι ένας άνθρωπος μπορείς να πεις, δημοκρατικός φροντίζει, που παίρνει μόνος παντόφλες. Ενώ εσύ πάλι όχι. Εσύ πάλι δεν είσαι. Επειδή... Τώρα καταλάβαμε όλοι ποιος είσαι. Εγώ είμαι πάρα πολύ δημοκρατικός. Πάρα πολύ δημοκρατικός. Και άφησα πρωινό σήμερα το πρωινό. Άλλο χρώμα δεν είχε να βάλει. Έτοιμο. Καλά κάνεις. Τα ρούχα τα έβαλε. Δεν αρέσει να ακούσουμε μου αρέσει της. Πάρα πολύ να βλέπω μια γυναίκα η οποία θέλει να αισθάνεται καλά ο σύντροφός της και να τον περιποιείται. Γιατί σημαίνει ότι και αυτός κάνει άλλα δεν πράγματα να που την κάνει να είναι τόσο δοτική. Αυτά έτσι πάνε. Είναι δίνεις και παίρνεις. Συμφωνώ. Αλλά το να ρωτάς, φοράς ποδιά. Όχι, ή πηγαίνεις στις παντόφλες, εγώ δεν θέλω να το ξανακούσω στην εκπομπή. Δεν θέλω να το ξανακούσω, εντάξει. Εγώ θα πρέπει δηλαδή να κάτσω και να το δεχτώ αυτό το πράγμα, έτσι. Όσο χιούμορ να έχει μέσα όλο αυτό, δεν είναι ωραίο. Εδώ και χιούμορ δεν είναι ωραίο. Ενώ Σαββόπουλος είχε χιούμορ, δηλαδή που το πήγαμε μια χαρά. Εσύ έχει, όχι, δεν είσαι και με τον Σαββόπουλο, πια ποιος είσαι. Να ταυτιστώ κι εγώ μια φορά βρεσά, να ταυτίσεις σε 300 μέρες. Δεν πάνε κοκκινάκι, δεν είχε μαύρο. Δεν είχε, ρε, εσύ. Ο Καραγιώργος μου το έδωσε. Ωραία, το έβαλε. Ο Καραγιώργος μου το έδωσε. Δεν έχουμε πλάνα που να κάνεις όμως. Το κόνσεπτ ήταν να κάνουμε σερφ. Αλλά λόγω της βροχής, ο κάμεραμαν δεν μπορούσε το παιδί να πει ο Μιχάλης. Έχω πει πολλές φορές δεν θέλω αυτό. Ποτέ δεν το έχω πει. Στην εκπομπή δεν θέλω κάτι. Δεν θέλω να ρωτάει τέτοια πράγματα. Εντάξει, παιδιά, εντάξει, κάνε μου μια λίστα. Bullying, don't. Μου κάνει εντύπωση, γιατί εσύ με τη σύζυγό σου δεν είσαι έτσι. Μπροστά μας. Παιδί μου η Μαρία, δεν επειδή την ξέρω. Εγώ έχω γνωρίσει παιδιά τη μαμά του Στέφανου, είναι μια μοντέρνα γυναίκα, δυναμική και λέω, δες. Και μετά λέω, πώς είναι δυνατόν από αυτή τη γυναίκα. Ναι, Θεούλα μου, γιατί θα σου απαντήσω. Είδα τη μαμά σου και πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Δυναμική. Τι περίμενε να είναι, παιδί μου. Ναι, αλλά εσύ γιατί είσαι έτσι. Γιατί ρωτάω αυτό. Εμένα είναι προσοχή, μάλλον. Άκου, με τη Μαρία, επειδή δεν ξέρει λίγο την ιστορία. Με τη Μαρία, επειδή γνωριστήκαμε το 2012 όταν κάναμε μαζί NLP. Τι κάνατε? NLP. Τι κάναμε? Είναι κάτι. Νευρογλωσσικός προσανατολισμός. Μάλιστα. Κάντο μια φορά το λες, είναι και εσύ θα σου βοηθήσει. Δεν κάνει τίποτα. Καλά. Συγγνώμη. Λοιπόν, εκεί πέρα λοιπόν η Μαρία είχε συστολή απέναντι στους άνδρες, πόσα είναι και όλα αυτά. Οπότε η κουβέντα είναι λίγο πιο φιλική. Αυτά προσωπικά τη Μαρία θέλουμε, έτσι. Ναι, και δεν είναι κακό και το λέει και συνέντευξη. Απλά δεν μπορούμε να παίξουμε 3-5 λεπτά. Ναι, αλλά την ερώτηση αν πάει παντόφλε στον άντρα. Αν απαντούσε ότι τις πάω τις παντόφλες και τους βάζω και στο πόδι όμως, θα το βάζαμε πρώτο τίτλο, Τριφίδου. Όχι. Εκεί πέρα, ναι. Τριφίδου, μη γελάς. Ναι. Πρώτη. Να πάω εγώ να κάνω αυτό, πώς το είπες. NLP. Εσύ δεν σου όλο το καλοκαίρι κοινέζω να το βγάλω. Πανσέλινος ο δοξότης σήμερα. Πανσέλινος ο δοξότης. Προχωράμε. Προχωράμε. Καλύτερα δεν είναι. Κώστα, λοιπόν, μην μιλάς σήμερα, τι έγινε. Συγκινήθηκε. Τι να πει με το κόκκινο που είδε, το στραφάλιζε. Τι να πω, παιδιά, για τις παντόφλες ήδη το κόκκινο του Στέφανου, ωραίο.